Αλλά κούνα το ρε παιδάκι μου λίγο παραπάνω. Κούνα, ναι. Μπαίνω. Πήραξε το τώρα. Τσίμπα του το. Τσίμπα του, τσίμπα του λίγο. Τσίμπα του λίγο έτσι να σηκωθεί. Το ηθικό σου ηθικό. Μοιάστονα. Λοιπόν, ο κύριος Καβατζίκης, αγαπητέ κύριε Καβατζίκη. Θα σας πάω σε λαμπερή πρεμιέρα. Θα μας πάει σε λαμπερή πρεμιέρα και για μια φορά θα ξεκινήσει και λίγο αξιοπρεπώς. Δηλαδή, πάμε να δούμε την Κάτια Δανδουλάκη, το θείο Σόλτε. Και όχι τώρα τον κάθε. Με έχει ρίξει τον κάθε. Μα έχει μαζέψει εδώ πέρα γκαρζόνια. Του ίδιου να δείτε του πολέμου κάθε φορά. Αμάντια. 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 Ένα επίπεδο θέλουμε στην εκπομπή. Το επίπεδο ανεβαίνει και με λαμπερή πρεμιέρα. Λαμπερή πρεμιέρα χθε στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη με την κωμωδία. Μάντεψε ποιο θα πεθάνει απόψε Δημήτρη. Εξαιρετική παράσταση την είδα και εγώ. Πολύ γέλιο. Νομίζω, καλά, όλοι οι ηθοποιοί δεν ήταν το καλύτερο σε αυτό, αλλά νομίζω ότι ο Παντελής Καναράκης ξεχωρίζει. Κάτι Δανδουλάκη απίστευτη. Γενικά πολύ ωραία και ήταν όλο το ελληνικό θέατρο όλων των εποχών. Για ήταν να εκεί. Δούμε. Για να δούμε εδώ μερικές παρουσίες τώρα, να δούμε ποιοι ήταν χθες. Εδώ βλέπουμε την Ανταλία Γερμανού με τον Μάνο Ιωάννου. Δεν υπάρχει εμπάργκο πια, Πέτρο. Μπορούμε να μιλάμε άνετα για αυτό το θέμα. Χαιρετισμού έχετε, την είδε, του είδα και πριν. Τα κορίτσια τα όμορφα. Έχει θυμώσει καθόλου η Ανταλία μαζί. Το Dance by Sally. Η Δούξα που ήρθε και έκατσε με τον κύριο Λάτσιο. Ρε παιδιά, τι γίνεται με τον κύριο Λάτσιο, θέλω να το σχολιάσω μετά, έχει αδυνατήσει. Εδώ εγώ είμαστε εδώ. Ωραία εγώ. Πολύ όμορφη. Ωραία εγώ εδώ, πάρα πολύ. Πολύ. Ωραία ο Λάκης. Ο Λάκης φοράει την τάση λεωφάρα από το λέω πετσέτη. Ωραία ρούχα ο Λάκης. Ο κύριος Μάτσας. Ο κύριος Λάτσιος τελικά. Αδυνατή. Θα το δούμε λίγο μετά μόνο του. Πρέπει να συζητήσουμε το θέμα. Εδώ βλέπουμε την αρχή. Ο κύριος Φιλιππίδης. Mm-hmm. Ποια θέλησε. Γελάω με τον Φιλιππίδη με αυτό το μουστάκι που έχει αφήσει. Μήπως είναι για την παράσταση. Λόγω ρόλου, παιδιά. Ναι, το ξέρω, ρε παιδάκι, με λόγω ρόλου. Και το μαλλί είναι κουρεμένο. Μου θυμίζει καπελάκι. Μπακάρι στην γειτονιά μου, τσαγκάρι, τέτοιο παλιά. Κοστάρι, είσαι τσαγκάρι. Για την Γκαλένα είδατε πόσο κουμάρα είναι. Γέννησε, ξέρω εγώ, πριν 1,5 μήνα. Ένα μήνα. Αυτό να λέγεται. Είναι σαν να μην γέννησε ποτέ. Ο κύριος Καλλιόρας. Έχω θέμα μετά, Καλλιόρα. Παιδιά, το συμπαθώ το Θάνο Καλλιόρα. Γιατί λέει ότι δεν το συμπαθώ. Αυτό που είπα για τον μπαμπά μου ήταν πολύ γλυκούλι. Το μπαμπά μου τον αγαπάω. Θύμιζε τον μπαμπά της όταν χόρευε. Ναι. Χόρευε ο μπαμπά σου. Στην δυσκολία. Μεγάλο χορευτή ο πεθερό μου δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τον πέσει είναι το χώρο στο γάμο. Α, βλέπουμε εδώ τον κύριο Κυρίτσι με την κυρία Κρήτα. Ωραίο ζευγάρι χαμηλών τόνων. Και εδώ. Μου αρέσει, λέχω πολύ. Λέχω, αυτό είναι ο σύντροφό τη. Όχι, όχι. Δεν μιλούσα με τον σύντροφό. Ο Χάρη Ρώμα. Δεν ήταν. Με τον Χάρη Ρώμα. Ρε, όλοι εκεί ήταν. Ναι, σου λέω, δεν μπορούσα να φανταστεί. Όλοι εκεί. Η Πέμ ήταν εδώ. Εδώ, Χριστίνα Αλεξανιάν και Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Σκίζουν στην επίση άλλη παράσταση τη Αθήνα. Ψήλη στα φτιάκια. Πού είσαι, Μίμη. Αλεξανιάν, ο Κόκλα. Εδώ, ο Κόκλα. Σαν Σταύρο. Σαν Σταύρο. Δηλαδή, μέσα του. Μέσα, μέσα ο μόνο μη διάσημο ήταν ο Ουγγαρέζο. Έλα, Δημήτρη, είσαι διάσημο. Όχι, δεν είμαι καθόλου και μ' άρεσε για του παρατηρητέ.